Mancoso, attenzione qui, scivola Schiavone, possibilità centrale con il fallo da dietro, si continua per il vantaggio nell'area di rigore, Mancoso è solo su Belez. Innanzitutto sono molto contento perché ho fatto il mio esordio tra i professionisti, tra i grandi, diciamo che è un momento che aspettavo da tanto, sono contento per il gol e per la prestazione, soprattutto per la vittoria. Εν τω μεταξύ τα ιταλικά τα έμαθε στο εξωτερικό ή τα ήξερες πιο πριν? Άπτεστα μου φαίνονται. Άπτεστα εμένα μου φαίνεται. Η προφορά είναι ιδανική. Καλησπέρα στον Ηλία Κουτσουπιά. Καλησπέρα από την Κρήτη TV. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και πραγματικά και εγώ αυτή την απορία έχω. Βέβαια εσύ πήγες σε πολύ μικρή ηλικία στην Ιταλία και δεν ξέρω, είχες και καλό καθηγητή μάλλον. Πήγα, ναι, ήμουν 16 όταν ήμουν στην Ιταλία. Δεν δυσκολεύτηκα ιδιαίτερα με τη γλώσσα, αλλά εντάξει, μετά από 4 χρόνια θεωρώ πως την ξέρω πολύ καλά πλέον. Δεν είναι δύσκολα τα ιταλικά πάντως, σε σχέση με άλλες γλώσσες? Όχι, δεν είναι δύσκολα, αλλά θεωρώ ότι σε οποιαδήποτε χώρα και αν πήγαινα, και όχι μόνο εγώ, με την εξάσκηση την καθημερινή, μετά από λίγο αναγκάζεσαι κιόλας να τα μάθεις. Η γλώσσα είναι εύκολη, η Ιταλία είναι εύκολη γενικά? Εύκολη είναι, ναι. Δεν είναι δύσκολη. Ταιριάζουν πολύ στη δική μας νοοτροπία. Ισχύει το ούνα ράτσα, ούνα φάτσα, δηλαδή, Ηλία. Ισχύει, ναι. Εντάξει, εμάς στη Λιθουανία είπα για γυναίκες στον Κοζορώνη, εδώ θα πω για φαγητό. Για φαγητό, μπράβο. Όταν λέμε για Ιταλία, και μάλιστα υπάρχει και μια φωτογραφία που θα τη δούμε, Νίκο, κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Ανέβηκαν, μάλλον ταξίδεψαν στην Ιταλία οι γονείς του, Ηλία, και ο αδερφός του που επίσης παίζει στον office τμήματα υποδομής, παίζει ποδόσφαιρο επίσης εννοώ. Και αν είδα καλά, ακόμα και την ημέρα των Χριστουγέννων μακαρόνια φάγατε εκεί στην Ιταλία, βέβαια. Τι άλλο, το είδα καλά η αυτό. Η μάνα μου μαγείρεψε, βέβαια, οπότε ήταν διαφορετική. Ήταν η ελληνική κουζίνα. Ήταν η ελληνική της μαμάς, πλευρά. Η κουζίνα. Αλλά ναι, μακαρόνια φάγαμε πάλι. Η ποδοσφαιρική ζωή εκεί στην Ιταλία πώς είναι? Δόξα τω Θεώ, ειδικά φέτος, όλα πάνε μέχρι στιγμής μια χαρά και η ζωή γενικότερα. Και το επίπεδο είναι όλα πολύ καλά, άψογα θα έλεγα. Και μάλιστα είδαμε πριν και είδαμε πως είσαι σε πολύ καλή κατάσταση, Ηλία, γιατί στο τελευταίο γκολ που βάλατε, έτσι έκανες μια πολύ ωραία προσπάθεια, ένα γκολ με ανάποδο ψαλίδι, νομίζω πως είναι από τα πολύ θεαματικά για την Εντέλα και στη Σέρι B. Ναι, όχι. Καταρχάς ο συμπαίκτης μου έβαλε τρομερό γκολ, αλλιώς δεν θα μου χρεωνόταν η ασίστ, αλλά ναι, ήταν πολύ, πολύ ωραία η ενέργεια από την αρχή της φάσης. Είναι μια σκληροτράχυλη. Ειδικά η Β' Ιταλίας. Η Β' Ιταλίας, ναι, κατηγορία. Είναι. Ναι, εγώ θεωρώ ότι σε σχέση με τη Σέρι Α υπάρχει πιο πολύ αυτό το. Οι μονομαχίες του ένας εναντίον ενός. Αλλά ταυτόχρονα είναι και δύσκολο πρωτάθλημα γιατί χρειάζεται και η ποιότητα που έχουν σχεδόν όλες οι ομάδες Σέρι Β. Υπάρχει ποιότητα, αλλά χρειάζεται και αυτό. Δηλαδή να είσαι δυνατό στο ένας εναντίον ενός, στις μονομαχίες, στις κόντρες. Χρειάζεται λίγο από όλα, να είσαι γενικά ένας παίχτης ολοκληρωμένος για να παίξεις. Εσένα βέβαια ο μεγάλος στόχος είναι να επιστρέψεις στην μεγάλη κατηγορία και στην Πολώνια, φαντάζομαι. Αυτός είναι ο στόχος τώρα που επέστρεψες εκεί. Στην Πολώνια συγκεκριμένα όχι, γιατί εγώ είμαι στην Εντέλα αυτή τη στιγμή, είμαι παίχτης στην Εντέλα, δηλαδή ανήκω στην ομάδα. Αλλά ναι, ήταν ένα βήμα που το πήρα γιατί ήθελα πρώτα απ' όλα να εξελιχθώ και μετέπειτα ήθελα να κάνω το επόμενο βήμα, αλλά. Όπως έχω ξαναπεί, δεν ήθελα να κάνω άλλη μια χρονιά στην ΚΑΠΑ 19 της Μπολόνια είτε στην πρώτη ομάδα με λίγες συμμετοχές. Ήθελα δηλαδή από φέτος να κάνω το παραπάνω βήμα στις επαγγελματικές κατηγορίες. Βλέπουμε και την ώρα πίσω σου, την Ιταλική προφανώς. Είναι μια ώρα πίσω. Είναι μια ώρα πίσω. Ναι. Είμαστε μια ώρα πίσω εδώ πέρα. Μια ώρα πίσω, βέβαια. Αλλά όπως ξέρω, το λέγαμε με τον Ηλία πριν βγούμε και τον ευχαριστούμε γι' αυτό, κάνατε πριν από λίγο ένα ακόμα τεστ COVID. Έτσι, κάνετε πάρα πολύ συχνά. Ναι, γύρισα πριν από 10 λεπτά στο σπίτι γιατί είχαμε πάλι το τεστ. 6 ώρα τελειώσαμε. 6,5 Ιταλίας, 7,5 Ελλάδας. Τι μπορούμε να πούμε σε σχέση με την τελευταία φορά που μιλήσαμε στην Ιταλία? Το ποδόσφαιρο νομίζω πως είναι διαφορετικό γιατί έχουμε μια πολύ δυνατή Μίλαν, Ιμπραήμοβιτς. Φέτος κάνει πράγματα και θάματα σε ηλικία. Βέβαια, σε τι... προγνωστικό μπορεί να κάνει κάποιος. Εγώ θα ήθελα να το πάρει η Μίλαν, γιατί θα ήταν η έκπληξη. Παρόλο που δεν είναι λογικό να ακούμε ότι η Μίλαν είναι η έκπληξη να κερδίσει το πρωτάθλημα, αλλά με βάση τα τελευταία δεδομένα τα τελευταία χρόνια θεωρώ ότι θα κάνει την έκπληξη να κερδίσει το πρωτάθλημα φέτος. Μάλιστα. Και μία ευχή στα ιταλικά μου ζητά εδώ σκηνοθέτης πάνω για να κλείσουμε τη σύνδεση.
Tanti auguri di Buon Natale. Για τα καλά Χριστούγεννα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή πρωτοχρονιά, κάθε επιτυχία. Καλή πρωτοχρονιά και σε εσάς, με υγεία και εύχομαι να επιστρέψουμε γρήγορα στην καθημερινότητά μας σε όλο τον κόσμο. Να είσαι καλά. Γεια σας. Μάλιστα.